Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μια ψυχωμένη Κέρκυρα έπαιξε στα ίσια τον Άρη την Κυριακή στο Βικελίδης, πήρε την ισοπαλία και σε συνδυασμό με την ήττα του Εργοτέλη στην Ξάνθη θα παίζει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στη Σούπερ Λίγκα. Ήταν το επιστέγασμα του εντυπωσιακού φινιστό Κέρκυρα με τον Τίμο Καβακά στον πάγκο του, που πανηγυρίστηκε έξαλλη τόσο από τους παίκτες όσο και από τους οργανωμένους φιλάθλους του Κέρκυρα που είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από τα γραφεία του συνδέσμου για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Θεωρήσαν όλοι ξοφλημένους. Δυστυχώς βγήκανε ψεύτες. Όταν μιλάγαμε πριν από 4 αγωνιστικές για παραμονή, όποιος το έχουν γελούσε. Ευτυχώς βγήκανε όλοι ψεύτες. Ψεύτες μας βγάλανε αυτοί που πιστέψανε στην ομάδα. Από αύριο έχουμε χρόνο να σκεφτούμε το μέλλον και να σχεδιάσουμε την ομάδα. Τα πανηγύρια όμως είχαν και συνέχεια, καθώς θερμής υποδοχής έτυχε από τους φιλάθλους της ομάδας η αποστολή του Κέρκυρα σήμερα το μεσημέρι στο λιμάνι κατά την επιστροφή της από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν η επιβράβευση της πανάξιας παραμονής της ομάδας στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.